Γιατί πρέπει να είμαστε μαυροφορεμένες, κλεισμένες και κακομοίρες? Γιατί δεν μπορούμε το πένθος μας το βιώσουμε έτσι με αξιοπρέπεια? Γιατί να μην δώσουμε το πένθος μας πίσω σε εσάς? Εγώ νιώθω με αυτό καλά. Με ενδιαφέρει αυτό που κρατάω μέσα μου από τη γαριφαλιά. Γιατί για μένα αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ικανός ούτε να τη σκοτώσει. Την έχει κάνει ήρωα τη γαριφαλιά μου. Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση, γιατί όταν έχασα τη γαριφαλιά, είχα πει δεν θέλω να υπάρξει άλλη γαριφαλιά, καμία άλλη στη θέση της και επίσης και καμία μητέρα στη δική μου θέση. Είναι πολύ δύσκολο, είναι σαν κάποιος να μου ξαναξύνει τη δική μου πληγή, την οποία προσπαθώ έτσι να την επουλώσω με όποιο τρόπο, όπως μπορώ. Και συμβαίνει άλλο ένα τέτοιο περιστατικό και νιώθω μεγάλη απογοήτευση και ντροπή που όλο αυτό τον καιρό κάθε μήνα ακούς και άλλη μία κοπέλα και αυτή η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Προς τιμή αυτών των κοριτσιών που έχουν φύγει έτσι άδικα, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεσπίσουμε τον όρο γυναικοκτονία. Νομικά να πλαισιωθεί. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά αν μάλλον δεν ήταν η γαριφαλιά το δολοφόνο της και ο δολοφόνος ήταν με ένα φίλο του. Θα τον σκότωνε. Αν χάνανε το δρόμο και του χάλαγε η φάση. Δεν θα τον σκότωνε. Άρα η γαριφαλιά χάσε τη ζωή της γιατί ήταν γυναίκα και αυτόματα αυτός θεωρούσε ότι η γαριφαλιά ήταν κτήμα του. Οπότε πρέπει να το ψάξουμε και να δούμε βαθιά γιατί συμβαίνει. Είναι η πατριαρχία που συντηρείται καλά και που τη συντηρούμε και εμείς οι μαμάδες. Γιατί δυστυχώς αυτό βλέπω, ότι εμείς οι ίδιοι συντηρούμε την πατριαρχία. Και λυπάμαι που το λέω. Δεν μου λέει κάτι να υπάρχουν 30 τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, αστυνομικά τμήματα ανά την Ελλάδα. Δεν μου λέει κάτι. Έπρεπε σε κάθε αστυνομικό τμήμα να υπάρχει. Εκπαιδεύονται αυτοί οι αστυνομικοί σωστά? Δεν εκπαιδεύονται. Ξέρουν πώς όταν πάει μια γυναίκα να καταγγείλει τι πρέπει να γίνει. Στην περίπτωση της Κυριακής αυτός και μέσα στο αστυνομικό τμήμα θα τη σκότωνε την κοπέλα. Τόσο θράσος είχε. Δεν μου λένε κάτι όλα αυτά τα μέτρα. Εμένα με ενδιαφέρει η πρόληψη. Πώς θα προλάβουμε να μην γίνονται δολοφόνοι τα παιδιά μας? Πώς θα το προλάβουμε αυτό? Όσα μέτρα και να πάρει τώρα η πολιτεία, δεν θα αλλάξει κάτι. Η γαριφαλιά ήταν ένα πλάσμα πάρα πολύ έξυπνο, πολύ κοινωνικό, πολύ χαρισματικό. Μια επιστήμονας φαρμακοποιός, η οποία είχε να δώσει σίγουρα κάτι πάρα πολύ σπουδαίο μέσα από την επιστήμη της, γιατί τη λάτρευε. Και επειδή δεν μπορεί να δώσει κάτι από εκεί, καλούμαι εγώ να δώσω κάτι σε εσάς από μια άλλη οπτική γωνία και από μια άλλη θέση. Αυτό δηλαδή είναι της γαριφαλιάς, δεν είναι δικό μου. Και ξέρω ότι ακούγεται κάπως αυτό, γιατί τις τελευταίες μέρες το ακούμε ότι ορίστε, μίλησαν οι γυναίκες και τι έγινε. Όμως πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε. Ας εμπιστευτούν εμένα, ένα φίλο τους, ένα γείτονά τους. Σίγουρα κάπου θα υπάρχει κάποιος που θα τις ακούσει και θα τις βοηθήσει. Και να μην νιώθουν μόνες τους σε αυτό. Δεν είναι μόνες τους. Δεν είναι μόνες τους.
Ναι, ένα περιβόλι. Νιώθω ότι όντως η καρδιά μου είναι περιβόλι. Δεν νιώθω καμία κακία και κανένα φθόνο και κανένα μίσος. Όλα μου λείπουν. Είναι η πρωτότοκη κόρη μου. Είναι αυτή που με έκανε μητέρα. Μαζί της μεγάλωσα και από κορίτσι έγινα μητέρα. Μου λείπει αυτό. Νομίζω ότι δεν είμαι μητέρα πια. Αν και είμαι και έχω τα παιδιά μου και έχω και όλα αυτά τα άλλα παιδιά που με ψάχνουν και είναι πολύ συγκινητικό να σε ψάχνουν ξένα παιδιά, να σου πούν μια καλή κουβέντα, να προσπαθήσουν να σε παρηγορήσουν ή να σου πούν, ξέρεις, αυτό που είπες μας έκανε να μιλήσουμε. Μου λείπει όμως το να είμαι η μαμά της Γαριφαλιάς. Μου λείπει η Γαριφαλιά. Μου λείπει ένα κομμάτι μου. Είναι σαν να έχω ξυπνήσει ένα πρωί χωρίς ένα πόδι και ένα χέρι. Και καλούμε να προχωράμε το άλλο μισό. Καμιά φορά πέφτω, βυθίζομαι πάρα πολύ στο σκοτάδι, αλλά μετά είναι πιο ωραίο το φως. Όταν σηκώνεις από αυτό και βγαίνεις, είναι πιο ωραίο.